σαν το εκρεμές περίπου. Έχετε περάσει το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή, παλιά η κυβέρνηση ήταν με το δεν πληρώνω. Και τώρα έχετε φτάσει να βάλετε διόδια παντού. Και μάλιστα τα αυξήσετε. Αυτό δηλαδή. Κάπως πρέπει να το εξηγήσετε. Θα το εξηγήσω. Δεν είναι όλα αυτά πάτες. Όχι. Σε μια πραγματικότητα ζούμε. Εσείς ειδικά και από τον προηγούμενο ρόλο σας είστε έμπειρος άνθρωπος. Το... Και ξέρετε καλά τι γίνεται. Πριν το δεν πληρώνω, υπήρχε το κίνημα το πληρώνω πολλά περισσότερα. Mm-hmm. Και το πληρώνω πολλά περισσότερα ήταν ένα κίνημα που υπήρχε στις παλαιοκομματικές κυβερνήσεις σε σχέση με το κόστος των έργων. Mm-hmm. Όταν αναλόγαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, οι συμβάσεις αυτές υπήρχαν. Σωστά. Προβλεπόντουσαν συγκεκριμένη σταθμή διοδίων, συγκεκριμένος τρόπος που δεν περνάει μέσα από το Υπουργείο mm-hmm. για τον καθορισμό του ύψους των διοδίων. Είχαμε δύο επιλογές. Ή να λέγαμε ότι αυτές οι συμβάσεις δεν θα ολοκληρωθούν. Αυτό άρα δεν θα γίνουν και τα έργα. Άρα δεν θα γίνουν και τα έργα και άρα θα έπρεπε να επιστρέψει η χώρα 4 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2 στις τράπεζες και άλλα 2 σε ρήτρες. Θέλαμε 2 μνημόνια μόνο για τα έργα που αυτοί μόνο για τα διόδια, για τις συμβάσεις. Επομένως, μάλλον δεν συνέφερε αυτό. Ήταν λάθος το δεν πληρώνω τελικά εκ του αποτελέσματος, κύριε Υπουργέ. Όχι. Ένα μεγάλο μέρος του δεν πληρώνω δεν ήταν λάθος και θα σας εξηγήσω γιατί. Δεν υπήρχε ένα δίκαιο σύστημα τιμολόγησης και δεν υπάρχει ακόμη συμβάσεις. Αυτό που έχουμε πει εμείς και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε την επόμενη χρονιά είναι μέσω του ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων και μέσα από τις προβλέψεις που υπάρχουν και απαγορεύονται πλέον να μετακινούνται τα βαριά οχήματα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, στις παλιές εθνικές οδούς, στους οικισμούς. Που είναι χωρίς διόδια. Να αυξηθούν τα έσοδα των αυτοκινητοδρόμων και αυτομάτως να πέσει η τιμή.